Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Παίξαμε το πολύ συζητημένο και πολύ hot και καυτό παιχνίδι που ακούγεται και έξω και λέγεται Earth. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ ωραίες εικόνες φύσης στο εξώφυλλο και στις κάρτες πάνω. Ένα παιχνίδι με κάρτες που όσοι το παίξουν και όσοι το δουν και οπτικά στο τραπέζι, τους θυμίζει πάρα πολύ το Wingspan. Πολύ πετυχημένο παιχνίδι, ένα παιχνίδι engine building, εκτίζεις μηχανή παραγωγής με φανταστικό τρόπο που ρέει και πολύ ωραίο gameplay, μας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε έχει ένα παρόμοιο οπτικό χαρακτήρα που το κάνει να σε σκέφτεσαι μάλλον μοιάζει με το Wingspan. Και όντως μοιάζει με το Wingspan γιατί φτιάχνεις πάλι πλέγμα καρτών και προσπαθείς ουσιαστικά παίζοντας κάρτες φύσης, έτσι, κάρτες δέντρων και διάφορες άλλες κάρτες, δεν μπορώ σε λεπτομέρειες, θα σου πω τους κανόνες σε λίγο. Να φτιάξεις συνέργειες και να χτίσεις μηχανή παραγωγής έτσι ώστε να κάνεις κόμπο και να μπορείς να μεγαλώσεις τα δέντρα σου και να πάρεις και τα σωστά πράγματα που σου λείπουν και τα σωστά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να τα αξιοποιήσεις και να πάρεις πολλούς πόντους νίκης. Άπειροι συνδυασμοί το παιχνίδι, έτσι, άπειροι. Όμως αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, όπως θα πω και περισσότερα στο τέλος αυτού του βίντεο, όπως κάνω πάντα, που συζητάω πιο πολύ για τη γνώμη μου και για το review κομμάτι, είναι η επαναπαιξιμότητα και η ροή του και οι συνδυασμοί που έχει έτσι, και το πώς ρέει. Το παιχνίδι είναι πολύ όμορφο οπτικά. Είναι από την Inside Up Games, μια εταιρεία που δεν την ξέρανε πολύ πριν το Earth. Εγώ την ήξερα γιατί έχω παρακολουθήσει τα παιχνίδια τους. Ένα από τα παιχνίδια είναι το The Summit που είναι πάρα πολύ ωραίο και κακώς δεν το έχουν δει περισσότεροι. Υπάρχουν και άλλα The Ancient World και άλλα από τα οποία είναι λιγότερο γνωστά. Τα οποία είναι παιχνίδια πολύ τίμια, πολύ καλοδουλεμένα και ο σχεδιαστής και από θέμα development και παραγωγής αλλά και από θέμα design. Οι σχεδιαστές των τίτλων της εταιρείας είναι πολύ πολύ θα έλεγα τίμη και προσεγμένη προσπάθεια αυτή που κάνουν και νομίζω τους αξίζει συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα με το παιχνίδι και αν σας αρέσει και την κατηγορία και τους μηχανισμούς. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν πήραν αυτή την έκθεση με το Earth και παραδόξως περίμενα να έρθει και δεν το είχα δοκιμάσει. Όταν το δοκιμάσαμε και το παίξαμε, όντως μου άφησε τις καλές εντυπώσεις τις οποίες περίμενα να μου αφήσει και με ενθουσίασε πραγματικά. Και νομίζω τώρα δεν ξέρω ποιο πραγματικά προτιμώ περισσότερο να στήσω τραπέζι, το Wingspan ή το Earth. Θέλω περισσότερα play από το Earth για να μπορώ να καταλήξω. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αν σας αρέσουν τα παιχνίδια καρτών με μηχανισμό engine building, μηχανισμό παραγωγής και συνδυασμούς και κόμπο, πρέπει όπως και να το τσεκάρετε γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που έχει πολλά να δώσει και solo και πολλά ακόμα. Πάμε να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι και θα επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο για μια σύντομη σύνοψη της αίσθησης που μας άφησε και των πρώτων εντυπώσεων γενικά όσον αφορά την παικτική του εμπειρία. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε στα αρχηγεία της twinmeeple.com και παίζουμε το The Earth. Ένα παιχνίδι για το οποίο έχει γίνει χαμός, έχει πάρει πάρα πολύ hype, έχει πάρα πολλούς και πολλές που το έχουν αγαπήσει το παιχνίδι, σε σημείο που έχει μπει και στο αντίστοιχο target στην Αμερική, πρόσφατα το Postary εταιρεία, που είναι το mainstream κατάστημα εμπορικό που υπάρχει, που σημαίνει ότι είναι ένα gamer παιχνίδι που έγινε ευρέως διαθέσιμο σε πολύ κόσμο, έτσι. Η εταιρεία που το βγάζει είναι Inside Up Games, είναι μια εταιρεία που έχει βγάλει πολύ ωραία παιχνιδάκια, δεν είναι τόσο γνωστή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι παιχνίδι που χρησιμοποιεί DNA, μηχανής engine building, φτιάχνει τη μηχανή παραγωγή σου. Θεματικά, ο κάθε παίχτης θα φτιάξει ένα πλέγμα 4x4 σε κάρτες, έτσι, 4x4, 4 κολόνες, 4 στήλες, με τις διάφορες κάρτες Earth, που είναι αυτές εδώ πέρα. Και το όλο παιχνίδι ουσιαστικά βασίζεται στο τι συνέργεια κάνουν οι κάρτες, πώς τις συνδυάζεις για να στήσεις τη μηχανή παραγωγής για να φτιάχνεις διάφορα πράγματα, κόμπο και να παίρνεις πόντους νίκης. Σαν κανόνες είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάθε παίχτης παίρνει το δικό του ταμπλό που είναι αυτό εδώ. Και έχει τα εξής στοιχεία στα οποία ξεκινάμε. Υπάρχει το κεντρικό λοιπόν το ταμπλό του παίχτη το οποίο έχει μία θέση για το νησί του παίχτη. Σας έχω δώσει μία κάρτα που είναι μπλε πάνω, βλέπετε. Τυχαία, εγώ έχω πάρει Νήσυρος, Νήσυρος. Λέει Νήσυρος πάνω η κάρτα μου. Θα διαλέξετε ποια πλευρά θέλετε, αφού σας εξηγήσω τους κανόνες, έτσι. Γιατί είναι διπλής όψης. Από πίσω είναι. Ένα σχόλιο γιατί. Εγώ θέλω τη Μύκονο. Το Deception Island από πίσω και από εδώ είναι το Νήσυρος Island. Εντάξει. Θα μας κάνεις ένα σχόλιο για τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι πανέμορφες. Ναι, είναι κανονικές φωτογραφίες, έτσι. Είναι κανονικό cardstock από φωτογράφους. Είναι εξαιρετικό. Και για τα species που έχει, και για τα φάουνα και για τα τοπία και για όλα τα τερέν και ούτω καθεξής. Αφού λοιπόν πάρουμε την κάρτα αυτή, θα διαλέξουμε αφού ξέρετε τους κανόνες ποια μεριά θέλουμε να παίξουμε και κλειδώνει. Έτσι, εγώ βάζω την ισορροπία εδώ πέρα. Αντίστοιχα,
θα πάρουμε μία κάρτα κλίματος, η οποία είναι αυτή εδώ η πορτοκαλί. Η κάρτα κλίματος, σου λέει climate από κάτω, εντάξει. Θα διαλέξεις πάλι αν θα παίξεις με το Tropical Savanna που έχω εγώ ή το Hemi Boreal. Ο κάθε παίχτης έχει δικιά του κάρτα, είναι τελείως. Υπάρχουν πολλές κάρτες, είναι εκεί πάνω και πολλή επαναπαιξιμότητα. Είναι κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι πώς το λέει στο rulebook. Μόνο για το setup να καταλάβετε, οι συνδυασμοί νησιού, ecosystem και starting card αυτή είναι άπειροι. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει, υπάρχει πάρα πολύ replayability. Και έχουν και πληροφορίες οι κάρτες κάτω, έτσι. Και έχουν και στο κάτω μέρος fluff text, θα το πω στη συνέχεια. Οπότε αφού θα διαλέξετε και εδώ την κάρτα στο setup, θα τη βάλετε στο climate. Αυτές οι δύο κάρτες δεν αλλάζουν, ούτε τις γυρίζεις ανάποδα, έτσι. Με τις βάσεις τις κλειδώνεις. Είναι abilities και πράγματα που αφορούν εσένα και θα μείνουν εκεί για όλο το παιχνίδι. Πρέπει να συνδυάζονται. Όχι, 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 δεν έχει να κάνει. Απλά εννοώ το τι δίνει κάθε μία, για αυτό θα διαλέξεις. Ποια ability θες, ποια ιδιότητα και ποια. Ουσιαστικά το island, για να καταλάβεις, σου δίνει αρχικά resources, ποιες κάρτες τραβάς στο χέρι και ένα μικρό ability. Mm-hmm. Και τέλος, υπάρχουν αυτές εδώ οι κάρτες που λέγονται ecosystem, αυτή είναι climate, έτσι. Νησί, island, ecosystem. Και αυτές οι πράσινες λέγονται ecosystem. Αυτές ουσιαστικά είναι δυνατότητες για να σκοράρεις πόντους νίκης. Επίσης είναι διπλής όψης. Έχω μοιράσει μία στον καθένα. Θα διαλέξετε πάλι ποια όψη θέλετε και τη βάλετε στην τρίτη θέση που έχει στο ταμπλό σας. Ο κάθε παίκτης είναι ένα τέτοιο προσωπικό ταμπλό, έτσι. Και κάθε παίκτης σκοράρει πόντους νίκης. Ένας από τους τρόπους που σκοράρει πόντους νίκης, θα σας πω στο τέλος, είναι η κάρτα ecosystem που έχει, που είναι προσωπική για μένα μόνο, συν οι δύο που είναι κοινές στο κεντρικό ταμπλό. Οκ, okay, που βγήκαν τυχαία. Και έχει ένα πάκο, βλέπετε, τεράστιο από κάρτες. Ωραία. Το τελευταίο που κάνουμε είναι παίρνουμε πάλι από τον μεγάλο πάκο που έχει κάρτες με φάουνα, που είναι τα ζώα, που είναι αυτές οι καφέ κάρτες, και τυχαία διαλέγουμε πλευρά. Έτσι, και τη βάζουμε σε μία από τις τέσσερις αυτές θέσεις. Οπότε το μόνο κεντρικό ταμπλό που βλέπετε είναι αυτό εδώ. Το ζουμί των καρτών, δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία των καρτών, είναι οι Earth κάρτες, που είναι αυτές εδώ. Έτσι, όλες αυτές οι κάρτες λέγονται Earth. Που είναι, έχουν διαφορετικού τύπου κάρτες μέσα, θα σας πω τι τύπου. Αλλά αυτές τις χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το πλέγμα 4x4. Αυτές δεν φεύγουν από εδώ, δεν μπαίνουν μέσα στο πλέγμα μας, έτσι. Ωραία. Τέλος, υπάρχει στο ταμπλό, μια και ξεκίνησα να εξηγώ το ταμπλό, το εξής. Υπάρχει η θέση αυτή που είναι το compost. Το καλό με το παιχνίδι είναι ότι τις κάρτες που θα πετάς με action που θα χρησιμοποιήσεις το παιχνίδι, δεν τις πετάς σε discard να φύγουν από το χέρι σου, τις βάζεις για να τις κάνεις compost. Και καλά για λείπασμα, για το οικοσύστημα που στίζει. Ναι. Και τις χρησιμοποιείς για άλλα πράγματα τις κάρτες compost. Οπότε απλά οι κάρτες όταν μπουν compost, δηλαδή η κάρτα θα έχει εδώ μια κάρτα που θα τη χτίσεις, μπορεί να την κάνεις κάτι στο πλέγμα σου. Αν την κάνεις compost, τη βάζεις face down, δεν έχει καμία σημασία τι έχει από κάτω, δεν μπορείς να τη δεις και δεν μπορείς ποτέ να τη σηκώσεις να την αλλάξεις. Θα τη χρησιμοποιείς μόνο για να πληρώσεις για compost. Okay. Και εδώ είναι η θέση για να βάζεις πολλές πάνω. Αντίστοιχα, κάποιες κάρτες από αυτές εδώ είναι event κάρτες, θα δείτε πώς, που έχουν τον κεραυνό. Τις παίζεις όσες θέλεις από το χέρι σου και. Να, ωραία. Τέλεια. Thanks, Ευαγγέλη. Έχουν αυτό το κεραυνό το σύμβολο. Τις παίζεις και απλά εδώ είναι οι κάρτες που στηβάζονται ότι event έχεις παίξει. Γιατί κάποιες μπορούν να σου δίνουν κανονικούς πόντους. Σου δίνουν ένα boost να πάρεις κάτι μέσα στο παιχνίδι, αλλά σου δώσουν κανονικούς πόντους. Αφορά μόνο εσένα. Ναι. Λοιπόν, αφού σας εξήγησα λίγο τώρα το τι βλέπετε στο προσωπικό σου ταμπλό, το άλλο σημαντικό είναι το εικονόγραφο που έχει κάτω, που θα βγάλει νόημα όταν σας εξηγήσω το παιχνίδι. Απλά ουσιαστικά αυτό είναι αυτό που θα σας πω, τα 4 action. Και αυτό εδώ είναι όλο το παιχνίδι, το 95% του παιχνιδιού. Και το τελευταίο που υπάρχει είναι τα 4 action. Πώς είναι η ροή του γύρου? Πάμε να δούμε λοιπόν τη ροή του γύρου. Όταν είσαι ενεργός παίχτης, έχεις το. Καταρχήν αυτό είναι ο first player, έτσι. Έχει σημασία, δεν κουνιέται αυτό, γιατί θα παίξουμε μέχρι να φτιάξει ένας παίχτης να ολοκληρώσει το 4x4 πλέγμα, δηλαδή με το που χτίσει τη 16η κάρτα του, τη φυτέψει, σηματοδοτεί το τέλος του παιχνιδιού. Πες ότι ήμουν εγώ και παίζουμε clockwise. Επειδή ήμουν πρώτος, αν είμαι και ο πρώτος που έφτιαξε το 16 την grid, το πλέγμα, 4x4, θα παίξετε όλοι εσείς άλλη μία για να έχετε παίξει, έχουν παίξει όλο τον αριθμό γύρω και τελειώνει. Αυτό δείχνει μόνο αυτό. Αλλά ο ενεργός παίχτης που παίζει κάθε φορά έχει αυτό εδώ. Γιατί έχει σημασία, γιατί έχει το μηχανισμό σαν following, ας το πούμε έτσι. Όπου αυτές είναι οι τέσσερις βασικές ενέργειες του παιχνιδιού πάνω. Και θα εξηγήσω τι κάνουν, είναι πολύ straightforward. Θα διαλέξω εγώ ως ενεργός παίχτης ποια θέλω να κάνω. Εντάξει, θα την κάνω πιο μπουσταρισμένη, πιο δυνατή και όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν την αδύνατη version. Την από κάτω. Δηλαδή, εγώ θα κάνω το δυνατό πάνω του συγκεκριμένου action, μπορώ να πω ότι κάνω αυτό. Εντάξει, δεν φορεί το ρίκο, ναι. Θα κάνω το δυνατό πάνω και όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν το αδύνατο κάτω. Εντάξει, και μετά θα πάει αυτό σε σένα, να κάνεις ό,τι θες και πάει και γυρίζει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο απλά.
Οπότε το όλο zoom είναι ουσιαστικά οι κάρτες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι κάρτες είναι όπως και στο Wingspan, φτιάχνεις ένα πλέγμα καρτών, τι abilities έχουν, πώς συνδυάζονται και τι κάνουν. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να σας πω λίγο, τουλάχιστον σε αυτές τις κάρτες που είναι οι Earth, που είναι οι περισσότερες. Δεν είναι μόνο τέτοιες πράσινες οι Earth, μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου. Μπορεί να είναι, μπορεί να έχει event μέσα, μπορεί να έχει terrain, έτσι. Γενικά το τι τύπου κάρτα είναι, φαίνεται στον τίτλο της κάρτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ανατομία της κάρτας. Πάρτε από μία πράσινο καθένας, έτσι απλά για να έχετε λίγο κάτι μπροστά σας, για να μπορείτε να καταλάβετε λίγο την ανατομία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ανατομία της κάρτας, να την εξηγήσω. Η ανατομία της κάρτας είναι η εξής. Πάνω αριστερά, βλέπετε που έχει ένα compost, είναι λίπασμα, είναι κακάκια. Κακάκια, κοπριά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι κανονικά token, αλλά στην Kickstarter έκδοση που έχουμε μερικοί. Τη υψηλή κοινωνία, εύπορη εδώ πέρα που έχουμε το παιχνίδι. Είναι ξύλινα τέτοια, εντάξει, το ίδιο πράγμα, δεν έχει διαφορά. Γέλαγα τουλάχιστον με την Kickstarter έκδοση. Είναι απλά αυτά και κάτι, και αυτά είναι ξύλινα αντί να είναι token. Παρακαλώ τώρα. Ναι, οκ. Ναι, λοιπόν, οπότε. Το κόστος λοιπόν που έχει πάνω εδώ λέει ένα συγκεκριμένη κάρτα, βλέπετε. Εμένα σας λέω ότι είναι τι πρέπει να πληρώσεις για να τη φυτέψεις. Όταν κάνεις το plant action για να τη φυτέψεις, πρέπει να δώσεις τόσο compost. Έτσι. Ωραία. Ό,τι λέει στον καθένα. Εσένα λέει 3, ας πούμε αυτή εδώ. 3 είναι το κόστος της κάρτας για να την κατεβάσεις στο πλέγμα σου. Το λέει γλυκούλικα. Το άλλο που έχει ακριβώς από κάτω, βλέπετε που έχει ένα φιλαράκι με ένα νούμερο. Εμένα λέει 0, σε κάποιον μπορεί να λέει ένα νούμερο. 2. Αυτό είναι το base value σε πόντους. Ανεξάρτητα με το πόσο θα την αναπτύξεις την κάρτα θα την κάνεις. Άπαξ την έχει φυτέψει και δεν είναι στο χέρι, θα πάρει τόσους πόντους. Τόσο απλά. Okay. Το επόμενο που έχει στην δεξιά μεριά το πάνω είναι ο τίτλος. Λέει ποιο φυτό είναι, ποιο ζώο είναι. Καλά, το ζώο είναι κάτω. Είναι η επιστημονική ονομασία. Ναι, η επιστημονική ονομασία. Πάνω δεξιά βλέπετε που έχει κάποια σύμβολα. Ναι. Έχει, ξέρω εγώ, τον πάγο, έχει ήλιο, μπορεί να έχει νερό, οτιδήποτε. Αυτά είναι τα habitats. Αυτά έχουν σημασία για τις βιομηχανές, για τις κάρτες. Σου λέει να είναι τέτοιο τύπου habitat και πάρει κάθε πόντο, γιατί κάθε τέτοιο σύμβολο και το καθεξής. Ωραία. Το άλλο που έχει εδώ ενδιαφέρον είναι, βλέπετε που έχει εδώ μια θέση που έχει. Οι περισσότερες αυτές τις πράσινες κάρτες έχουν μια θέση. Λοιπόν, έχουν ένα νούμερο κάτω. Αυτή έχει λοιπόν μια θέση, η οποία λέει, ουσιαστικά είναι κάποιο φυτό ή κάποιο δέντρο που σηκώνεται, έτσι. Τι κάνεις εδώ. Εδώ όταν κάνεις growth, παίρνεις κορμούς, αυτοί λέγονται trunks, κορμοί, και τους με το action που θα σας πω πώς το κάνουμε, και τους βάζεις εδώ. Πόσο ψηλά μπορεί να τον κάνεις τον κορμό αυτού του δέντρου ή οτιδήποτε είναι. 3. Μέχρι 3. Και το τρίτο που το ολοκληρώνει πρέπει να είναι ένα τυχαίο. Δεν έχει σημασία το χρώμα γκρι, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Δώσε μου ένα ρυσί. Τα κοινό. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο. Τελείωσε. Καπαρίστηκε. Γιατί μέχρι 3 μπορεί να πάει. Τι είναι το καφέ. Το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, 3 μαζί με το καπάκι. Το καπάκι είναι το κάνοπι, η φιλοσιά από πάνω. Το κάτω είναι κορμί. Λοιπόν, πώς παίζει τώρα αυτό. Αν το παιχνίδι τελειώσει έτσι, θα πάρω μόνο το base value. Είναι μέσα στο πλέγμα μου. Αν για κάθε κορμό που έχει, δίνει ένα πόντο. Οπότε, αν έχει αρχίσει να το μεγαλώνει με κορμό, ψηλώνει, θα παίρνει πόντου. Δηλαδή, ένα πόντο, δύο πόντου, οτιδήποτε. Πόσο είναι το ύψο στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει αυτό μαζί με τη φιλοσιά του δέντρου από πάνω, α το πούμε έτσι. 3. Γιατί το λέει εδώ. Το άλλο μπορεί να είναι 4, το άλλο μπορεί να είναι 2. Ό,τι λέει η κάρτα. Εδώ λέει 1. Αν λέει ένα, δεν έχει ένα κορμό, έχει μόνο φιλοσιά. Γιατί το τελευταίο πάνω-πάνω μέρο του μέγιστου που μπορεί να φτάσει πρέπει να είναι η φιλοσιά. Είναι Ξαναλέω, είναι το χρώμα. Και αν το έχεις, το άλλο που έχει είναι αν το έχεις τερματίσει με φιλοσιά, δηλαδή το έχεις κάνει στο μέγιστο που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο φυτό, θα σου δώσει τους πόντους που λέει. Οπότε αυτό αντί να πάρει 3 πόντους, γιατί έχει 3 κομμάτια θεωρητικά, τι παίρνει, 4, γιατί μου λέει ότι το τερμάτισα. Που είναι λίγο παραπάνω από το. Παίρνει 8. Τι 8. Όχι. Αν το τερματίσεις, δεν θα πάρεις ένα για το καθένα και το 4. Όχι, λέω είναι αυτούς τους πόντους που έχει εδώ. Ναι, 0 είναι εμένα. Α, εσένα είναι. Ναι, αλλά θα πάρεις το base value συν. Πόσο το έχει προχωρήσει ή πόσο έχει τερματίσει, ανάλογα με το τι λέει η κάρτα από κάτω. Κατανοητό. Ωραία. Αυτό είναι ένα απλά βασικό στοιχείο, αλλά το ζουμί του παιχνιδιού δεν είναι αυτό. Είναι οι ενέργειες, οι ιδιότητες και από κάτω που έχει στο κυρίως μέρος. Λοιπόν, το τελευταίο που μπορεί να δει σε κάποιες κάρτες, φέρει μια άλλη πράσινη κάρτα που έχει κυβάκια. Έχει καμία. Αυτή εδώ, μπράβο. Αυτή εδώ. Βλέπετε έχει κάτω θέσεις για φιλαράκια. Τα φιλαράκια λέγονται sprouts, είναι αυτά εδώ τα πράσινα. Αυτά. Μπορεί να κάνουν κάποια συγκεκριμένα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει για διάφορα πράγματα ή μπορεί να τα λέει η κάρτα να τα χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο. Μπορεί να βάλει τόσα μέχρι όσα έχει. Mm-hmm. Η προηγούμενη που είχα εγώ, η πράσινη, δεν είχε θέσεις, έτσι. Και αυτά δίνουν πόντους στο τέλος. Ακόμα και να έχει κάποια, να έχει δύο ή τρία. Δεν μπορείς, αν κερδίζει μέσα στο παιχνίδι περισσότερα τέτοια, αν δεν έχει θέση να αποθηκεύσει σε sprout point, spaces, δεν τα παίρνει. Δηλαδή, αν έπαιρνα εγώ 5 αυτή τη στιγμή, θα βάζα μόνο το 1 και τα υπόλοιπα 4 τα χάνα. Δεν έχω κάνει καλό διαχείριση, έτσι προφανώς, αλλά
και τα θες αυτά. Θα δείτε πάλι γιατί. Συν, στο κάτω μέρος, αν δείτε, έχει την ιδιότητα ή τις ιδιότητες, μπορεί να έχει δύο ιδιότητες, δύο τετραγωνάκια, έτσι, που την εξηγεί κάτω με τα σύμβολα. Θα καταλάβετε τα σύμβολα τι είναι, να σας εξηγήσω τα βασικά action κυρίως. Συν το fluff κείμενο που έχει από κάτω. Οκ, okay, ωραία. Οπότε, και τα τρία μέσα, wow. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το νησί, που έχω καθένας έχει ένα παίχτης, τι διαφορετικό έχει. Τα νησιά δίνουν στους παίχτες τα αρχικά resources με τα οποία θα ξεκινήσουν, αρχικό χέρι που θα τραβήξουν και το καθεξής. Το λέει εδώ. Δηλαδή, αν δείτε εδώ στο νησί σας, πάρε το νησί σας να δείτε. Στο γκρι κάτω που έχει, σου λέει, αν διαλέξω αυτή τη μεριά ή αυτή τη μεριά, είναι άλλο. Βλέπεις. Εδώ μου λέει ότι θα τραβήξω τρεις κάρτες εμένα ή 10 κάρτες στο χέρι μου. Και από αυτές το χεράκι που έχει, που λέει με ένα 4 ή 0 εδώ, θα τις πάρω και θα τις βάλω compost κάτω, ενώ τις υπόλοιπες θα συνεχίσω να τις κρατάω χέρι μου. Είναι το αρχικό μου πώς τίνομαι. Και το άλλο από κάτω που έχει την κοπριά είναι πόσο τέτοιο κοπριά θα πάρω. 4 τόκεν κοπριάς. Εντάξει. Ωραία. Οκ, λείπασμα, ό,τι θέλετε πείτε το, άμα είστε ευαίσθητοι στην κοπριά. Ωραία, κατανοητό αυτό. Και επίσης έχει και στα δεξιά ένα ability, μια ιδιότητα. Η οποία θα καταλάβετε τι είναι όταν θα σας εξηγήσω το action, που είναι ουσιαστικά πολύ εύκολο. Και απλά είναι διαφορετικό. Ωραία. Τέλος με αυτό. Αντίστοιχα, το κλίμα, ας το πούμε έτσι, που είναι η δεύτερη κάρτα που έχουμε, που δεν παίρνουμε δεύτερο κλίμα στο παιχνίδι. Έτσι, ένα νησί θα έχουμε, ένα κλίμα και οι πράσινες κάρτες που είναι οι 20 θα είναι μία και δύο, τρεις. Δεν αλλάζουν αυτές, δεν παίρνεις παραπάνω. Α, δεν αλλάζει το κλίμα, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και είναι διαφορετικό για τον κάθε παίχτη. Έχει να κάνει με το οικοσύστημά του. Το natural habitat του, να το πω έτσι. Οικοσύστημα είναι η κάρτα, υποτίθεται, το λέω έτσι. Λοιπόν, τα κλίματα που είναι αυτές οι κάρτες είναι στους παίχτες μία αρχικό starting ability. Εντάξει. Το οποίο είναι νάτου. Εκεί το. Το οποίο το λέει κάτω στην μπάρα. Τι χρωματιστή. Ναι, εδώ. Εμένα δηλαδή που έχει δύο. Εσύ έχεις δύο starting ability. Εντάξει. Σου δίνουν ένα extra ability, να το πω έτσι. Ναι. Έχει να κάνει με την κάρτα. Και το τελευταίο που είναι τα οικοσύστηματα δίνουν βιομηχανή για το τέλος. Πώς σκοράρεις από τους νίκες. Έχω ένα προσωπικό, μόνο εγώ θα σκοράρω με αυτόν τον τρόπο, αλλά όλοι θα σκοράρουμε αυτούς τους δύο. Οκ. Okay. Ωραία. Και το τελευταίο που υπάρχει είναι το φάουνα, που είναι τα ζωάκια. Βλέπετε που είναι οι καφέ κάρτες. Τα φάουνα είναι πάρα πολλά. Είναι εκεί η Στίβα, θες να δεις κάποια, Ιωάννα. Λοιπόν, το φάουνα σου δίνει extra, σου δίνει VP που θα σκοράρει στο τέλος του παιχνιδιού για να κάνεις ένα συγκεκριμένο objective. Όπως το λέει πάνω το φάουνα. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Αλλά, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το οικοσύστημα, που είναι μια συνθήκη. Η διαφορά είναι ότι αν μέσα στο παιχνίδι, αυτό είναι για το τέλος του παιχνιδιού, τα οικοσυστήματα. Το φάουνα είναι, αν μέσα στο παιχνίδι κάνω τη συνθήκη αυτή που λέει, θα έρθω πρώτος και θα πάρω ένα από αυτά τα τέσσερα που έχω εδώ και θα το βάλω πάνω και θα πάρω 15 πόντους. Ο Βαγγέλης θα το κάνει δεύτερος, αυτή τη συνθήκη και αυτή την κάρτα, θα πάρει 11. Εντάξει. Και ούτω καθεξής. Τη συνθήκη την κάτω. Τη συνθήκη της κάρτας, της καφέ. Ναι, ωραία. Αυτό είναι in-game, first come, first served. Ωραία, ωραία. Πώς το μιλάω έτσι το λίγο. Ωραία, ωραία. Εντάξει, από το Μανχάντα κατευθείαν εξήγηση. Λοιπόν, κατανοητό. Εντάξει. Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε, αφού τα εξηγήσαμε όλα αυτά, το μόνο που πάω να σας πω το βασικό είναι τι κάνω τα 4 action. Γιατί ουσιαστικά στο παιχνίδι είναι το βάζω αυτό, κάνω το πάνω εγώ δυνατό, εσείς κάνετε το πιο αδύνατο, φεύγει, πάει σε σένα. Και ούτω καθεξής μέχρι να γίνει το τριγκάρι του παιχνιδιού. Λοιπόν, ξεκινάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, το πράσινο σκουρό λέγεται planting. Έτσι. Λοιπόν, στο planting δείχνει από πάνω. Αυτός που είναι ο ενεργός παίχτης που έχει αυτό, για να θυμάστε εσείς τι κάνετε, λέει, αλλά νομίζω είναι overkill, εντάξει, okay. Καταρχήν αυτό είναι το advanced, wow, γιατί το άλλο δεν είχε τέτοια μέσα. Από πίσω τη βασική. Και όλοι έχουν 10 πόντους, δεν έχει διαφορά. Εντάξει, τώρα παίζουν το κανονικό παιχνίδι, έτσι, okay. Ναι, λοιπόν, στο planting, ο παίχτης ο ενεργός θα το βάλει, θα τραβήξει δύο κάρτες. Θα φυτέψει δύο κάρτες, αυτό που ναι, δείχνει, δείχνει το τετράγωνο με το βελάκι. Ναι. Το δείχνει και από κάτω, έτσι, μπράβο, τα εικονίδια. Αυτό σημαίνει θα φυτέψει δύο κάρτες και θα τραβήξει τέσσερις κάρτες, διαλέγοντας να κρατήσει μία και τις υπόλοιπες τρεις θα τις πετάξει, όχι compost, θα τις πετάξει έξω, discard. Τι λέει, φίλε, τρομερός. Εντάξει, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, τα εξηγεί όλα, πολύ ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι θα φυτέψουν μία κάρτα και θα τραβήξουν μία κάρτα. Αυτό είναι κάτι εδώ ή... Αυτό το, οι θέσεις εδώ τι είναι. Όταν εγώ πω ότι κάνω αυτό, εσύ για να θυμάσαι ότι αυτό είναι, θα πάρεις το πορτοκαλί το έξτρα που έχεις και όλοι οι άλλοι το βάζουν εκεί για να ξέρουν ποια action κάνουν. Και καλά μην πάει να κάνει κάποιος κάτι άλλο. Οκ, εντάξει. Ωραία, κατανοητό αυτό. Πολύ straightforward. Το φυτεύω τι είναι, πληρώνω, όπως σας είπα, το κόστος που δείχνει εδώ και την κατεβάζω κάτω. Παρένθεση τώρα εδώ για το πώς φυτεύω.
Μπορώ να κάνω ένα πλέγμα 4x4. Αλλά μπορώ να το κατευθύνω προς όλη τη μεριά. Δηλαδή να ξεκινήσω να το βάλω εδώ. Δεν σημαίνει ότι βάζω την πάνω κάρτα. Να φυτέψω πρώτη αυτή εδώ. Ναι, και να μην το ολοκληρώσω. Εντάξει, και να πάω άλλες τρεις κάτω. Ναι. Και μετά άλλες τρεις πάνω ή κάτω. Ναι, ναι. Απλά τη στιγμή που θα κλειδώσω τέσσερις κάρτες, κλειδώνω τις κολόνες. Αν ψήφισα να δώσω τέσσερις στο έτσι, κλειδώνω τις γραμμές. Αλλά το προς τα που θα πάω το αλλάζω ανάλογα με το τι κάρτες βάζω. Επίσης σημαντικό. Ναι, ο κανόνας είναι ότι όταν κολλάω μια κάρτα για να βάλω μετά την. Εδώ δεν φαίνεται μάλλον. Όταν κολλάω στο πλέγμα μια κάρτα για να βάλω την επόμενη στο πλέγμα 4x4, τη βάζω σε οποιαδήποτε από τις 8 θέσεις γύρω. Και διαγώνια ακόμα. Και διαγώνια. Ναι, το λέμε. Εντάξει, αυτό είναι ο κανόνας. Και άπαξ αρχίσει και φτιάχνει το πλέγμα, δεν μπορεί να βγει πάνω από 4 γραμμές και 4 στήλες, όπως σας είπα. Λοιπόν. Το επόμενο που θα εξηγήσω, το επόμενο action είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το composting λέγεται. Παίρνει, γιατί έχει την κοπριά, όπως βλέπετε. Λοιπόν, το composting παίρνει 4, ο ενεργός παίχτης παίρνει 5 κοπριά. Εντάξει, και συνέχεια παίρνει 2 κάρτες από τον draw pile και τις βάζει στο compost της. Αυτό το εικονίδιο τις βάζω στο compost. Δηλαδή τραβάω από το draw pile και τις βάζω στο compost. Γιατί είναι δυνατό αυτό? Γιατί τις παίρνεις και τις βάζεις από το draw pile. Δεν τις βαίνεις από το χέρι σου να σου φύγουν κάρτες να τις βάλεις στο compost. Ξαναπάμε. Ναι, δεν ακούς. Τραβάς 2 λοιπόν, και... τραβάς 5 ο ενεργός παίχτης. Παίρνει 5, ναι, παίρνει πάει, τέτοια. Ναι. Και παίρνει 2 κάρτες από το draw pile και τις βάζεις στο compost. Α, και ναι. Όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν 2 compost ή 2 κακάκια ή... φυτεύουν 2 κάρτες. Α, ή φυτεύουν, ναι, ωραία. Δεν κάνεις και τα 2. Εδώ είναι και τα 2. Εδώ είναι ή το ένα ή το άλλο. Αν το πάρω από το χέρι, πώς. Ποιο χέρι, δεν είναι χέρι. Αφού λέει, σου λέει compost from deck or hand. Άκου λίγο το action. Το action εδώ, το εικονίδιο αυτό, είναι τις παίρνω από τον draw pile. Αυτό που είπα είναι ότι είναι δυνατό αυτό το action γιατί δεν τις φυτεύω από το χέρι μου στο compost. Τις παίρνω από τον draw pile, έξτρα κάρτες. Δεν χαλάω το χέρι μου. Αυτό είπα. Οκ. Ωραία. Εδώ το τρίτο. Το τρίτο είναι το. Κάτι άλλο σημαντικό, μισό λεπτό, κάτι άλλο σημαντικό. Στις πράσινες κάρτες εδώ θα σκοράρω τη βασική και σας είπα, σκοράρω τη βασική κάρτα της κάρτας ανάλογα με το πώς την έχω χτίσει, όπως σας εξήγησα, έτσι. Στις πορτοκαλί κάρτες εδώ, συγγνώμη, τις κάρτες που έχουν πορτοκαλί banner, ναι, αντί για πράσινο. Λάθος, συγγνώμη. Εδώ με αυτό το action θα σκοράρεις ένα πόντο για κάθε κάρτα που έχει το compost στο τέλος του παιχνιδιού. Οπότε αυτό φτιάχνεις compost, οπότε φυτεύεις κάρτες στο compost. Και στο τέλος τελειώνει το παιχνίδι με 10 κάρτες εδώ, 10 πόντι είναι αυτές. Αν τις χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο. Καταλάβατε? Ναι. Όλες οι κάρτες που έχουν φυτευτεί στο compost θα δώσουν ένα πόντο στο τέλος. Ωραία. Εντάξει. Οπότε από εδώ του μπανιάζεις το compost σου για να παίρνεις πόντι για το τέλος. Πάμε να δούμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι το watering. Ποτίζω. Λοιπόν, όταν ποτίζεις τι γίνεται, βγαίνουν πλαστάρια. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται. Έχει τα κυβάκια. Τα κυβάκια είναι τα πράσινα μου, τα sprouts. Όταν λοιπόν κάνει ένας ενεργός παίχτης αυτό εδώ, θα πάρει 6 κυβάκια, sprouts, πρέπει, δεν τα κρατάει στο απόθεμά του, πρέπει να έχει θέσεις τετράγωνες που σου δείξα να τις βάλει. Αλλιώς τις χάνει. Και δύο τέτοιο, δύο soil λέγεται. Δεν λέγεται κακάκια, λέγεται soil, χώμα. Τα πα κακάκια. Λοιπόν, στο χωριό έτσι θα λες. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες θα πάρουν δύο sprout ή δύο soil. Οκ. Θα πω τι είναι αυτά στη μέση, θα πω στο τέλος για όλα. Και το τελευταίο action είναι αυτό εδώ, το οποίο λέγεται growing, το μεγάλωμα. Τραβάς, αν είσαι ενεργός παίχτης πάνω, τραβάς 4 κάρτες και μεγαλώνεις 2. Τι σημαίνει, οπουδήποτε έχεις κορμούς, βάζεις ένα δεύτερο κορμό. Αν είναι ή βάζεις κάνοπι. Όπου δεν είσαι, βάζεις πρώτο. Ναι, το growth είναι μεγαλώνει το φάουνα. Έτσι. Τα δέντρα, τέλος πάντων, τι έχουμε. Αν είσαι. Δεν είσαι ενεργός παίχτης, ή θα τραβήξεις δύο κάρτες ή θα κάνεις δύο μεγαλώματα. Ναι, λοιπόν, τι είναι όλα αυτά στη μέση, σημαντικό. Πρόμα. Αν εγώ διαλέξω αυτό, θα κάνω το action που σας είπα και τι κάνω, τόσο εγώ που είμαι ενεργός παίχτης, όσο και όλοι οι υπόλοιποι ενεργοποιούμε στο πλέγμα μας όλα τα ability cards που έχουν πράσινο χρώμα. Πλαίσιο. Πλαίσιο. Εντάξει. Αν κάνω εδώ, κάνουμε τα action όπως είπα και ενεργοποιούμε όλοι, όχι μόνο ενεργός παίχτης, όλοι οι παίχτες, όσα είναι πορτοκαλί abilities ή multicolored abilities, δηλαδή ουράνιο τόξου. Τα κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Έχω στο πλέγμα δύο κόκκινες και μία multicolored, θα κάνω και τα δύο abilities. Θα πω με ποια σειρά. Θα κάνω από την αριστερή κολόνα, από την αριστερή κολόνα προς τη δεξιά κολόνα και από πάνω προς τα κάτω.
Εντάξει, έχει σημασία. Γιατί, γιατί παίρνει και κάνει και αλλάζει και τέτοια, έτσι, αλλά τα κάνει με τη σειρά που σα είπα. Okay. Εδώ, αντίστοιχα, θα κάνω το action με το sprout, το watery και κάνω τα blue abilities και multicolor. Και εδώ το action με το growth, κίτρινο και multicolor. Εντάξει. Οπότε αυτά τι κάνουν, σου ενεργοποιούν τα abilities των καρτών, με λίγα λόγια. Αυτά τα χρώματα εννοεί. Να τα, ναι, φέρε, μπράβο. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια τέτοια κάρτα. Εδώ αυτή έχει πορτοκαλί και κόκκινο. Αυτό είναι τυπωμένο, είναι κλίμα. Εντάξει, δηλαδή αυτό ενεργοποιεί και τις κάρτες εδώ που έχεις. Αλλά αυτό εδώ είναι μια multicolor κάρτα, που σημαίνει είτε κάνω αυτό το action, είτε κάνω αυτό το action, είτε κάνω αυτό το action, αυτή η κάρτα που έχει το multicolor, βλέπεις, θα ενεργοποιηθεί. Οι μαύρες είναι κάτι ιδιαίτερο. Όχι, οι μαύρες δεν έχουν ability εδώ. Δεν είναι ability αυτό. Αυτό λέω, δεν ενεργοποιούνται κάπως, τι είναι. Αυτή εδώ είναι... Κουντή. Πορτοκαλί και το καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, okay. Καταλάβατε λοιπόν τη ροή του που έχει τη... ναι, τέτοιο. Ξέρω. Άρα το όλο zoom είναι τα abilities, εδώ που βάζεις το πλέγμα στις κάρτες που παίρνει από τα χέρια σου. Δεν λέω κάτι παραπάνω για τα action γιατί είναι πολύ straightforward. Το μόνο που θα πω είναι το εξής. Ότι όταν κάνω activate ability, σας είπα ότι ξεκινάω πολύ σημαντικότητες, γι' αυτό έχει σημασία που τις βάζεις το πλέγμα σου, πέραν το adjacency να είναι δίπλα. Έχει σημασία και το ότι θα τις ενεργοποιήσεις από αριστερή κολόνα προς τη δεξιά κολόνα και από πάνω προς τα κάτω, έτσι. Το θυμάστε αυτό. Οπότε, πάμε να σας πω τώρα το σκοράρισμα. Okay. Οι κάρτες δεν είπαν την ανατομία. Όλο το παιχνίδι είναι τα ability ουσιαστικά τι κάνουν, έτσι, μέσα από το συνδυασμό τους. Το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος κάνει το πλέγμα 16. Και... Εδώ αυτό τι λέει που λέει 7. 7 επί 7. Το... Α, ναι, σωστό. Όταν κάποιος λοιπόν κάνει το πλέγμα του 4x4, 16, θα πάρει το ένα του τέτοιο από αυτά εδώ και θα το βάλει εδώ γιατί θα πάρει bonus 7 πόντους. Είναι racing και καλά να τελειώσεις και το πλέγμα σου πρώτος. Μάλλον μπαίνει εδώ. Ναι, εκεί, σωστά. Φαντάζομαι ότι από την ώρα που συμπληρωθεί το πλέγμα 4x4 υπάρχει. Παίζουμε τελευταίο γύρο. Όχι, ο τελευταίο. Είναι ο τελευταίο γύρο. Το ενεργοποιώ εγώ, που είμαι πρώτος παίχτης, παίζουμε μέχρι να τελειώσουμε όλοι τον ίδιο αριθμό γύρων. Έτσι λοιπόν τελειώνει, πάμε να δούμε τι σκοράρουμε τώρα. Λοιπόν. Ξαναλέω, ability έχετε και εδώ, έτσι, οπότε το κοιτάτε, κίτρινο ability, βλέπετε. Αυτό λοιπόν το ability ενεργοποιείται όταν κάνεις το action, ενεργοποιείται το ability από το 20 σύστημά σου. Έτσι, αυτό το πράσινο ability εδώ ενεργοποιείται όταν κάνεις planting και ούτω καθεξής. Λοιπόν. Στο τέλος λοιπόν σκοράρουμε το εξής. Παίρνουμε από οτιδήποτε κάρτα έχουμε φυτέψει πράσινη, όχι τέτοια που είναι η πράσινη, αυτή είναι τέτοια εδώ. Και αυτή είναι εδώ. Ναι. Από οτιδήποτε τέτοια κάρτα έχουμε φυτέψει, παίρνουμε το base value. Δηλαδή ένα μου λέει εδώ. Ότι το αριστερά που τη φύτεψα. Επιπλέον, προσθέτουμε ναι, ό,τι έχει φυτέψει. Αυτή δίνει δύο. Δεν είναι μόνο οι κάρτες. Αυτή δεν έχει growth. Βλέπεις, αυτή η κάρτα είναι terrain κάρτα. Yeah. Δεν είναι growth, δεν φυτεύεις, δεν φυτρώνουν πράγματα. Είναι ένα terrain. Μπαίνει στο πλέγμα σου κανονικά. Ναι, αυτό είναι event. Αυτό όταν το παίζει είναι το μόνο που δεν μπαίνει στο πλέγμα σου το event. Παίζεται και πάει εδώ. Στο τέλος θα χάσει ένα πόντο για κάθε event που έχει παίξει, αν έχει αρνητικούς πόντους. Εδώ βάζει κι άλλα από πάνω. Ναι, stack. Οπότε και στα κάρτα. Εδώ, αν έχω παίξει τρία event γιατί πήρα τρία καλά πράγματα για μένα, ναι. Το ένα δεν μου χάνει πόντους, το άλλο μου χάνει πόντους. Ότι αν έχει αρνητικούς πόντους θα τους χάσεις. Το μάτι του. Αλλά σου δίνει όμως τρία growth και έξι σπράγματα, α πούμε, για παράδειγμα. Ή ό,τι λέει. Ή μπορεί να σου λέει πλήρωσε κάτι για να πάρει κάτι. Λοιπόν, κράτα λίγο αυτό εδώ. Άρα, επανέρχομαι. Το base value της κάρτες που έχουμε στο τέτοιο, έτσι, στο πλαίσιο. Το base του νησιού μας και των κάρτων μας. 9 πόντους και ένα πόντο. Δίνουν και αυτά base value. Το βλέπετε. Επειδή τη διάλεξα σαν... αυτό με το που τη διαλέξω, μου δίνει λιγότερο, αυτό μου δίνει 10 κάρτες στο χέρι, αυτό μου δίνει μόνο 3, αλλά μου δίνει 9 πόντους στο τέλος. Βλέπετε. Yeah. Είναι θέμα καρτών. Μετά προσθέτουμε το base VP από τις κάρτες στο event space που ουσιαστικά είναι αρνητικά τις περισσότερες φορές που σας είπα. Ένα από τον νίκης για κάθε κάρτα που έχουμε φυτέψει στο compost μας. Οπότε αν το έχεις τουμπανιάσει έχεις πάρει πολλές κάρτες από εδώ. Και αυτές δεν τις ξανασηκώνεις, ξαναλέω, ή τις αλλάζεις. Και ένα πόντο για κάθε sprout που έχουμε τα πράσινα. Αυτά εδώ, στις κάρτες τετράγωνες. Λοιπόν, τα sprout μπορούμε από οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε μέσα στο παιχνίδι, το δείχνει εδώ, να δώσουμε ακριβώς 3 sprout. Για να τα αντικαταστήσω με δύο soil. Όποτε θέλω το κάνω αυτό. Αλλά σου λέει και καλά, αυτό έχει στην αρχή νόημα να το κάνεις στην αρχή που έχεις πολλά sprout, αλλά στο τέλος δεν τα δίνεις γιατί τα κρατάς για πόντους. Γιατί κάθε ένα είναι πόντους που έχεις πάνω σε κάρτες σου. Και τέλος παίρνεις ένα πόντο για κάθε trunk που έχεις, κορμό στις κάρτες σου. Εκτός αν το έχεις ολοκληρώσει που παίρνεις το μέγιστο, ό,τι λέει πάνω.
πόντους από τις κάρτες τερέν. Κάπου μου είχες βγάλει μια κάρτα τερέν πριν. Να την. Η κάρτα τερέν εδώ τι σου λέει. Όλα τα. Πώς το λένε. Λουδάκια αυτά. Cost μείον 2. Σου, ναι, σου δίνει ένα ability. Συγγνώμη, αυτό σου δίνει ένα ability. Αλλά οι κάρτες τερέν σου δίνουν. Στο ταμπλό σου, ας πούμε, οι κάρτες τερέν που έχεις φτιάξει σου δίνουν συνήθως VP για το τέλος, έτσι. Πόντους νίκης από το Fulfilled Ecosystem Objective. Αν έχεις κάνει αυτό, πάρε τους πόντους που σου λέει για το οικοσύστημα, είναι συνθήκη. Okay. Και πόντους νίκης από Leaf Tokens placed on Fauna. Δηλαδή τέτοια που τα έχεις βάλει εδώ, γιατί έκανες συνθήκες ανάλογα με το πόσο ψηλά τις έχεις βάλει. Συν αν είσαι ο πρώτος που τρίγκαρε στο πλέγμα σου, μόνο ένας θα πάρει 7 πόντους νίκης. Okay. Τα αθροίζουμε. Σε περίπτωση όποιος έχει μεγαλύτερο σκορ κερδίζει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η νίκη πηγαίνει στον παίχτη που έχει τις περισσότερες κάρτες στο χέρι του. Μετά στον παίχτη που έχει το μεγαλύτερο growth στο ταμπλό του. Μετά στον παίχτη που έχει τα περισσότερα sprouts. Και μετά στον παίχτη που έχει τα περισσότερα compost. Και άμα έχετε πάλι tie, καλή νύχτα, εντάξει. Το κλασικό. Ναι. Okay. Το παιχνίδι έχει και solo, έχει και team mode, να παίξουν 2 εναντίον 2 και το καθεξής. Αλλά αυτό είναι το Earth και έτσι παίζει το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Αυτό είναι το The Earth. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, όχι ως προς τις εικόνες, είναι πανέμορφο. Εντάξει, μπορούσε να είναι εικόνες, είναι stock από εικόνες στη φύση και αυτό και μόνο είναι εξαιρετικό από μόνο του. Μ' αρέσουν, χαίρεσαι να τις βλέπεις, αλλά σαν να ξεφυλίζεις, ας πούμε, wallpaper στον υπολογιστή ή ποιο wallpaper να βάλω και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που το κάνει το παιχνίδι εντυπωσιακό είναι το πόσο συνδυασμούς έχει. Και το διαφημίζει και ο στον εαυτό του ότι έχει πολλούς συνδυασμούς καρτών και δεν έδωσα βάση. Είναι όντως πάρα πολύ. Το θέμα είναι και τι κάνουν οι κάρτες μεταξύ τους. Γιατί τι κάρτες επιλέξεις να χτίσεις το πλέγμα σου, που είναι πολύ απλός ο μηχανισμός. Κατεβάζω κάρτες στο πλέγμα μου, έτσι. Και να τις τροφοδοτείς με τα συστατικά που θέλουν για να ανθίσουν, αν θέλετε. Κάνει πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και τους συνδυασμούς και πολλές επιλογές για τον παίχτη και πολύ επανεπαιξιμότητα, σίγουρα, ξεκάθαρα. Όμως δεν είναι το μόνο παιχνίδι που έχει πολύ επανεπαιξιμότητα. Έχουμε δει πολλά παιχνίδια με επανεπαιξιμότητα και replayability. Το παιχνίδι αυτό ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ απλό σε κανόνες. Οι κανόνες είναι κυριολεκτικά δύο γραμμές. Αν έχετε παίξει το Wingspan, θα το παίξετε πάρα πολύ εύκολα. Άκουσα βέβαια από κάποιους να θεωρούν ότι είναι τόσα πολλά τα κόμπο και αυτά που κάνεις που μπορείς να χάσεις την μπάλα γιατί ο καθένας είναι στο μικρό κοσμό του και όντως είναι στο μικρό κοσμό του. Δεν ασχολείσαι με τους άλλους τι κάνουν. Και ίσως είναι ένα από τα αρνητικά του. Έχεις καθόλου αίσθηση με το τι κάνει ο άλλος. Φτιάχνεις το δικό σου πλέγμα και το δικό σου οικοσύστημα. Είναι ένα από τα στοιχεία όμως που το κάνει πολύ καλά. Γιατί θες να φτιάξεις τον καλύτερο πλέγμα, καλύτερο συνδυασμό, καλύτερα κόμπο και μπορείς να κάνεις πολύ εντυπωσιακά κόμπο και να βάλεις και τους κορμούς και τα βλαστάρια πάνω, τα κάνοπεις και να πάρεις πόντους και από εκεί και να πάρεις πόντους και από το συνδυασμό των καρτών και κάρτες VP για το τέλος και μέσα στο παιχνίδι και στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι παιχνίδι το οποίο. Αν σας αρέσουν οι συνδυασμοί και τα κόμπο, τσεκάρετε το όπως και δίποτε. Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια με κάρτες, τσεκάρετε το όπως και δίποτε. Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια με μηχανή παραγωγής, τσεκάρετε το όπως και δίποτε. Γενικά, τσεκάρετε το όπως και δίποτε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα, αν όχι να κάνει για τον καθένα, για μένα κάνει σίγουρα, ξεκάθαρα, σίγουρα για τη συλλογή μου και με χαρά κιόλας και εύκολα το στείνω και το βγάζω στο τραπέζι. Σίγουρα πρέπει να το δοκιμάσει οποιοδήποτε για να πάρει μια αίσθηση για το πώς παίζει. Το γεγονός ότι διδάσκεται πολύ εύκολα επίσης το κάνει εύκολο. Παρόλο που οι συνδυασμοί του είναι καψιματικοί, τον καρτών εννοώ, έτσι, το κάνει εύκολο να το διδάξει σε κάποιον που μπορείς να το χρησιμοποιήσει σαν Trojan Horse για να τον βάλεις στο χόμπι. Αν έχει παίξει κάτι basic, κάτι βασικό, και να το ευχαριστηθεί κιόλας, όχι απλά να τον βάλεις στο χόμπι. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει όπως και δίποτε να το δοκιμάσετε. Δεν θα πω περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά βρίσκεστε στο επιτραπέζι μου.